Δημιουργία των ΜΑΤ έχουν δημιουργήσει ένα κλειό ανάμεσα στη νομική και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σε κανένα πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος εισόδου μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς άδεια από τις Βρετανικές αρχές ή από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν άνδρες μπροστά από κάθε είσοδο, δηλαδή, και δεν μπορεί κανείς να εισέλθει μέσα στο πανεπιστήμιο. Πώς μπαίνουν οι φοιτητές μέσα? Χρειάζεται ειδική άδεια. Τι εννοείς ειδική άδεια? Έχουμε πει κάτι επανάληψη. Θα πρέπει να πάνε στην είσοδο και συνεχεία να δώσουν την ταυτότητά τους στις αρχές. Και εάν έχουν πραγματικά σημαντικό λόγο να εισέλθουν μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο, τότε εισέρχονται. Πάντως προς το παρόν δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε μαθήματα αυτές τις μέρες λόγω της επετείου της 17ης Νοεμβρίου, σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. Ωστόσο όμως υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν πάει στην είσοδο, έχουν δηλώσει την ταυτότητά τους και περιμένουν την άδεια από τις Βρετανικές αρχές κατά πόσο θα μπορέσουν να εισέλθουν μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Βλέπουμε τις αστυνομικές δυνάμεις παρατεταγμένες. Πάντως βλέπουμε και τους φοιτητές με τα πανό ανοιχτά. Στην Ακαδημία είμαστε, όπως βλέπετε και στην οθόνη μας, και εκεί θα μείνουμε για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Περιμένουμε σε λίγο και μία. Είναι ο Νίκος ο Αρμένης. Έχουμε αντίδραση από την κυβερνητική πλευρά με μια ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από λίγο. Μάλιστα, από κυρίες και κύριοι, η Σοφία Βούλτευση δήλωσε ότι η νομιμότητα θα επιβληθεί επειδή το θέλει ο ελληνικός λαός. Αυτό απαιτούν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Η κυβερνητική εκπρόσωπος τονίζει στη δήλωση πως όσοι πιστεύουν ότι θα επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας στα πανεπιστήμια, ας το μάθουν μια για πάντα και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Είναι άλλο ο χώρος μάθησης και άλλο ο χώρος καταλήψεων. Μάλιστα. Αυτή η ανακοίνωση από την κυρία Βούλτεψη, από την κυβέρνηση. Αλλάζουμε θέμα, ανηφορίζουμε στη Βόρεια Ελλάδα.